κάνει τέτοια γυναίκα να πιστέψει. Καλησπέρα, φιλαράκια. Λοιπόν, αυτό εδώ καταρχήν να πω ότι είναι ένα παράσημο από το συνεργείο. Πήγα να μπω και τα ρολά με βρήκαν. Δεν το είχα υπολογίσει καλά. Σήμερα θα κάνουμε βιντεάκι με αμάξι. Βλέπετε πίσω μου, δεν είναι το πούντο. Να το πούντο. Έχω το χρυστάρα εδώ. Θα αλλάξουμε τον ουρανό από το Audi. Θα τον βγάλουμε και θα αλλάξουμε το ύφασμα και θα βάλουμε μαύρο. Και σε άλλη φορά θα φτιάξουμε και το πούντο μετά. Τώρα σήμερα θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξυλώσουμε τον ουρανό και θα το δούμε βήμα-βήμα πώς θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τα λάνια όπως είναι. Είναι μαύρος ήδη ο ουρανός, αλλά έχει εδώ έχει ξεκολλήσει. Έχει πέσει. Οπότε θα τον βγάλουμε και θα αλλάξουμε το ύφασμα. Βλέπετε εδώ. Θα το σινιάρουμε εδώ μαζί με το χρυστάρα. Και θα δείτε βήμα-βήμα πώς γίνεται. Πάει κάθε φορά να τη βάρουμε διότι κάνα βίντεο και... Λοιπόν, αλάνια τον βγάλαμε. Εδώ που έχει το σκέστρο να έχει δύο βίδες από κάτω. Ωραία, να το ξέρετε. Και ο ουρανός βγαίνει προς τα πίσω, είναι πιο εύκολο. Ένας να είναι πίσω με νυχτό τον πορπαγκάζο και άλλος θα το δίνει από μέσα. Βγάζεις τα κολονάκια, τα ξεκουμπώνεις, δεν χρειάζεται να βγάζεις τελείως. Τα λάστιχα της πόρτας. Και τον παίρνεις έξω. Τις μπλαφονιέρες, εντάξει, το είδατε κιόλας πώς τις βγάζουμε. Και ελευθερώνεται, δεν είναι τίποτα. Τώρα πάμε να φτιάξουμε τον ουρανό. Ας ευελπιστούμε να βάζει νερά. Λοιπόν, εδώ είναι ο ουρανός, βγαλμένος όλος. Ο Χρήστος ξυλώνει και την ροφή για να την ντύσουμε κι αυτήν. Κάναμε χώρο. Λοιπόν, τώρα απλά ξεκολλάμε το παλιό, δεν είναι τίποτα. Και σε τέτοια περίπτωση βλέπετε φεύγει απλά κάτω. Θα το καθαρίσουμε για να μπει η καινούργια βενζινόκολλα. Παρόλο που ακόμα κολλάει, θα καθαριστεί για να κολλήσουμε το καινούργιο ύφασμα. Θα μετρήσουμε να κόψουμε και το καινούριο. Θα σας το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, καθαρίσαμε με διαλυτικό όλο τον ουρανό με ένα πανάκι και διαλυτικό για να φύγει η παλιά η κόλλα και να μείνει το χαρτονέ. Εδώ είναι το ύφασμα, το απλώσαμε για να κόψουμε. Καλό είναι να κόψετε και 5 πόντους παραπάνω, να το κολλήσετε και μετά να κόψετε ό,τι περισσεύει και τις τρύπες για να είστε σίγουροι. Βγάλαμε και την ηλιοροφή. Τώρα ο Χρήστος καθαρίζει λίγο, να το δείτε, με το διαλυτικό. Γυναικείους πόντους να κόψουν, όχι αντρικούς όμως. Αλλιώς θα κάνουν 7 μέτρα ύφασμα. Βλέπετε, καθαρίζει πολύ απλά, δεν είναι τίποτα. Με το διαλυτικό τα βγάζει όλα. Απλό διαλυτικό για χρώμα. Φοβάζει να ρίξει τη μαστοριά. We'll be right back.
Λοιπόν, ντύθηκαν ηλιορροφή και ουρανός. Έχουν κοπεί και τα κενά για μπλαφονιέρα και για ηλιορροφή. Εδώ είναι η ηλιορροφή ντυμένη. Θα την τοποθετήσουμε τώρα. Εδώ, παιδιά, όταν το φτιάχνετε μόνοι σας, να προσέξετε λίγο με τις λακκούβες αυτά, σιγά σιγά, γιατί και εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ για να στρώσει εδώ στις γωνίες που κάνει και εκεί που είναι για τα χέρια, αλλά με λίγο πέδεμα βγήκε καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα τοποθετούμε και ας το δείξουμε και τελειωμένο πως είναι. Τον έχω βάλει στα δύσκολα για να μαθαίνει. Βιδάνει η ηλιορροφή τώρα και ρίχνουμε και την οροφή την κανονική. Σαν ντόπουλη την παλεύεις? Όχι. Κοκκινήσει ολόκληρη. Αλλά έχω ξανακάνει Αλβανός. Να την παλέψω. Το μαλάκ. Λοιπόν, παιδιά, το περάσαμε. Ορίστε, όλο μας πήρε αρκετές ώρες δουλειά. Αλλάξε το αποτέλεσμα για το φίλο του Χρήστο. Να κάνουμε λίγο και εδώ να το δείτε. Και ηλιορροφή. Βασικά είναι πιο δύσκολο, γιατί ήταν ηλιορροφή. Αν ήταν απλό αμάξι, θα ήταν πιο εύκολο. Ας το δείξω και λίγο απ' έξω. Έξω από το αμάξι δηλαδή. Λοιπόν, αυτό ήταν εδώ με το Χριστάρα. Κόστος πόσο έκανε το ύφασμα, 10 ευρώ το μέτρο. Τίποτα. Και 5 ώρες εργασία. Καφεδάκι, λέμε και καμιά μαλακιά περάσει η ώρα και το φτιάξαμε. Έτοιμο το Audi. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.